Καλησπέρα και πάλι. Θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο για τις υποσημειώσεις και σημειώσεις. Οι υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους γενικά είναι αναφορές οι οποίες εισάγονται στο τέλος του εγγράφου και δίνουν πρόσθετες πληροφορίες για κάποια λέξη ή φράση του κείμενού μου. Τις συναντάμε συνήθως σε βιβλία, αλλά μπορούν να προσθεθούν και σε πιο επίσημα έγγραφα για να δώσουν επιπλέον πληροφορίες και επεξηγήσεις για κάποιο σημείο του εγγράφου μας. Θα δείξουμε και τη διαφορά τους μετά. Ας δείξουμε καλύτερα με ένα παράδειγμα. Ας πούμε, π.χ. θέλω για αυτήν εδώ τη φράση, ας την κάνω και ένα χρώμα, αυτήν εδώ τη λέξη, να εισάγω μια υποσημείωση. Αυτό γίνεται λοιπόν με το κουμπάκι εισαγωγή υποσημείωσης και αυτόματα ανοίγει εδώ η περιοχή που είναι κάτω από την... όχι την κεφαλίδα, συγγνώμη, κάτω από το υποσέλιδο. Άρα λοιπόν, ας γράψω ένα κείμενο που είναι η επεξήγηση, υποτίθεται, της υποσημείωσης. Ωραία, και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η αναφορά. Εδώ αυτόματα έχει μπει ένας αριθμός, ο αριθμός της υποσημείωσης. Και μπορώ να κάνω κλικ και να πάω εδώ. Τώρα εδώ βέβαια, ας το κάνω έτσι, βλέπετε ότι μου πηγαίνει κατευθείαν στην υποσημείωση. Μπορώ να βάλω και μια δεύτερη, π.χ. ας βάλω σε αυτήν εδώ τη λέξη μια δεύτερη υποσημείωση. Πάλι με το ίδιο κουμπί. Και ας γράψω ένα άλλο κείμενο. Και ούτω καθώς, αυτόματα βλέπουμε ότι γίνεται και η αρρύθμιση των υποσημειώσεων. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ έχει αριθμηθεί κατά 2. Αντίθετα, οι σημειώσεις τέλους, ας βάλουμε και μια σημείωση τέλους, π.χ. εδώ, είναι με αυτό το κουμπάκι. Ας γράψω, αυτή είναι μια σημείωση τέλους. Για να δούμε τη διαφορά. Υπάρχει φυσικά μια διαφορά στη μορφοποίηση, αλλά ας... για να κάνω προβολή πολλαπλών σελίδων. Βλέπουμε λοιπόν, έχω ένα έγγραφο που έχει 2 σελίδες. Γιατί πήγε όμως κάτω, για να δω κάτι γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν, ανεξάρτητα που βάζω την υποσημείωση τέλους, πηγαίνει στην τελευταία σελίδα του εγγράφου μου και μάλιστα δημιουργεί μια καινούργια τελευταία σελίδα όπου θα μπαίνουν οι υποσημειώσεις και έχουν διαφορετική μορφοποίηση. Βλέπουμε εδώ, ας πάω στην υποσημείωση που τη σημειώνει τώρα με άλλη αριθμίση, βλέπετε εδώ, και μπορώ με ένα κλικ να πάω στην υποσημείωση τέλους. Στην σημείωση τέλους, συγγνώμη. Η διαφορά δηλαδή βασική είναι, οι σημειώσεις τέλους είναι για αναφορές οι οποίες δεν χρειάζεται να τις διαβάσει ο χρήστης εκείνη τη στιγμή, μπορεί να διαβάσει το τέλος, ενώ οι σημειώσεις είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαβάσει ο χρήστης εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό και μπαίνει στην ίδια σελίδα, για να καταλάβει καλύτερα το κείμενο. Δηλαδή για κάτι το οποίο είναι πιο αναγκαίο να διαβάσει εκείνη τη στιγμή βάζουμε σημειώσεις, ενώ για κάτι το οποίο είναι προαιρετικό και πιο πρόσθετο βάζουμε σημειώσεις τέλους. Τώρα και κάτι ακόμα, μπορώ π.χ. να κάνω και το ανάποδο που έκανα πριν, δηλαδή να πατήσω μια υποσημείωση και να με πάει ακριβώς εκεί που είναι, που αναφέρεται το κείμενο. Τώρα, πώς διαγράφω μια σημείωση, μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους. Πολύ απλά, π.χ. αν θέλω να γράψω την δεύτερη αυτή υποσημείωση, πηγαίνω τον κέρσορά μου στον αριθμό αναφοράς και απλά τον σβήνω και βλέπουμε ότι σβήστηκε η υποσημείωση. Και ένα τελευταίο, να δείξουμε ότι η περιοχή που γράφονται οι υποσημειώσεις είναι ανεξάρτητη από το υποσέλιδο. Ας βάλω π.χ. κάτι στο υποσέλιδο. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν η περιοχή του υποσέλιδου είναι ανεξάρτητη από την περιοχή που μπαίνουν οι υποσημειώσεις ή οι σημειώσεις τέλους.
Αυτά λοιπόν για τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους, ή αλλιώς τα αγγλικά τα footnotes και τα endnotes. Ευχαριστώ.